Dos σημαίνει δύο, στα ισπανικά. Δύο πόλεις, Αθήνα, Βαρκελόνη. Δύο ιστορίες αγάπης. Δύο γλώσσες. Δύο ζευγάρια που δεν θα συναντηθούν ποτέ. Δύο πραγματικότητες που δεν θα συναντηθούν ποτέ. Ή μήπως έχουν ήδη συναντηθεί. Είναι η ιστορία δύο ζευγαριών, ενός ελληνικού και ενός ισπανικού, τα οποία φαινομενικά είναι εντελώς διαφορετικά, ζουν σε τελείως διαφορετικά σημεία στις δύο άκρες της θάλασσάς μας και παρόλα αυτά ίσως τελικά να μην είναι τόσο διαφορετικά τα πράγματα. Η βραβευμένη ταινία του Στάθη Θανασίου μετά το Φεστιβάλ Ανεξάρτητων Παραγωγών της Νέας Υόρκης, όπου απέσπασε τα βραβεία κοινού και καλύτερης ταινίας, παίρνει το δρόμο για το Φεστιβάλ της Χιχών στην Ισπανία. Η ταινία επιλέχθηκε να συμμετάσχει στο διαγωνιστικό τμήμα που προβάλλονται ταινίες νέων και καθιερωμένων δημιουργών, οι οποίες διακρίνονται για την αντισυμβατική και πρωτοποριακή ματιά τους. Η ταινία ξεκίνησε από μια στιγμιαία τρέλα, όπως ξεκινάνε όλα τα πράγματα, η οποία σε αναγκάζει να την πραγματοποιήσεις, αλλιώς θα γίνει κάτι πάρα πολύ κακό, θα καταστραφεί ο κόσμος. Κύριε Σκουτσάρτη. Ο δρόμος για τον δημιουργό και τους συμμετέχοντες ήταν δύσκολος, όπως είναι άλλωστε και για όλους όσοι ασχολούνται με τον κινηματογράφο στην Ελλάδα. Μπορεί να είναι τα πράγματα πιο δύσκολα αν τα δεις στεγνά αντικειμενικά και από πάνω, αλλά πρακτικά είναι μάλλον καλύτερα, γιατί είναι πιο αποφασισμένος ο κόσμος και ο κάθε δημιουργός να κάνει αυτό που θέλει χωρίς να περιμένει βοήθεια από πάνω.